Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Έλεγα και στον Παύλο Μυροφορίδη, τον οποίο φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα, εάν το τελευταίο 1,5 μήνα καταφέρατε να κοιμηθείτε καθόλου. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί η διαφορά της ώρας μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά στην επικοινωνία και θα έπρεπε να μείνουμε πάρα πολλές ώρες ξάγρυπνοι για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις που χρειαζόταν για να γίνει αυτό το φιλικό. Οι κόποι τελικά ανταμείφθηκαν, τα ξενύχτια ανταμείφθηκαν. Χρειάστηκε, κύριε Στήλα, νομίζω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί αφενός αλλά και για να οργανωθεί και να επισημοποιηθεί αυτό το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, διότι και η Boca Juniors αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έναρξη του πρωταθλήματος, έχει κάνει κάποια παιχνίδια. Mm-hmm. Θα έπρεπε να βρούμε τις κατάλληλες ημερομηνίες, πάνω σε αυτό δουλέψαμε πάρα πολλές μέρες, ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι της Boca Juniors να μας δώσουν μια επίσημη απάντηση πλέον, γιατί εμείς κοιτούσαμε να πάρουμε μια τελειωτική απάντηση, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ να γίνει. Επιδιώξαμε, πιέσαμε, προσπαθήσαμε, ξενυχτήσαμε και όλο αυτό ήρθε για τις 27 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στο επίσημο καλεντάρι για να... Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και τώρα από την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια και η Boca Juniors έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι θα κληθούν, είναι διεθνείς στις χώρες τους κτλ. Και όλο αυτό πρέπει να είναι συντονισμένο πάρα πολύ καλά στους ορισμούς της FIFA. Υπήρξε δυσκολία, κύριε Στήλα, στο γεγονός ότι υπάρχει μια σχέση, μια διασύνδεση από εκείνο το φιλικό του 2009 ανάμεσα στον Άρη και στην Μπόκα. Υπήρξε όμως πρόβλημα για το γεγονός ότι ο Άρης αγωνίζεται δυστυχώς στο πρωτάθλημα της Football League και δεν είναι εύκολο, είναι ένα τεράστιο μέγεθος η Boca Juniors να έρθει να αγωνιστεί με μια ομάδα που ναι μεν είναι ένα τεράστιο μέγεθος όπως ο Άρης, αλλά δυστυχώς παίζει στο δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε, όντως αυτό που λέτε έχετε κάποιο δίκιο. Υπήρξαν κάποιες αντιστάσεις όσον αφορά για την τελική έκβαση του πορίσματος αυτού, αλλά υπάρχουν και πολύ καλές άριστες σχέσεις. Mm-hmm. Οπότε το ένα κέρδισε το άλλο. Ναι. Ήρθε το ισοζύγιο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Μέτρησε δηλαδή το γεγονός ότι έχει ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη σπουδαία τη βραδιά δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένα. Την έχουν κρατήσει, φαντάζομαι, και αρκετοί. Και δεν ξέρω αν τη μνημόνευσαν σε αυτές τις κουβέντες που κάνατε. Σίγουρα. Mm. Σίγουρα. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Μια από τις δυσκολίες επίσης που συναντήσατε είναι και το γεγονός ότι δεν μπορείτε να βρείτε εύκολα εισιτήρια για να, ναι, για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το θέμα των εισιτηρίων. Το θέμα των εισιτηρίων έχει ως εξής. Θα πρέπει να βρούμε ακριβώς τις προσαρμοσμένες ώρες, mm-hmm, γιατί οι πτήσεις δεν ήταν απευθείας. Είχαν κάποια stop τα οποία έπρεπε να ταιριάζουν ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν, με συγχωρείτε, πιο γρήγορα. Ναι. Και στο γύρισμά τους πάλι να είναι οι πτήσεις έτσι όπως πρέπει να είναι. Mm-hmm. Εκεί πάνω χρειαστήκαμε τουλάχιστον 10 ημέρες για να βρούμε την κατάλληλη. Μάλιστα. Τελικά βρέθηκε η λύση και νομίζω θα έρθουν μέσω Ιταλίας, έτσι είναι? Ναι, θα έρθουν μέσω Ρώμης. Μέσω Ρώμης. Η άφηξή τους στη Θεσσαλονίκη είναι στις 25 του μήνα? Η άφηξή τους, ναι, είναι το απόγευμα στις 25 του μήνα. Οπότε θα καθίσουν σχεδόν, ή μάλλον σχεδόν, δύο ολόκληρες μέρες στην Ελλάδα. Δύο ολόκληρες μέρες, ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα το συγκεκριμένο φιλικό και είναι και για αυτούς μια ευκαιρία για τον προπονητή τους να δουν κάποια πράγματα για να παίξουν σε ένα περιβάλλον με γεμάτο γήπεδο, σε ανταγωνιστική έδρα και σε ένα περιβάλλον που θα τους θυμίζει και αρκετά και το δικό τους το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, διότι και ο ίδιος ο προπονητής το έχει επιβεβαιώσει. Mm-hmm. Θέλουν να έρθουν να μας παρουσιάσουν live το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θα είναι μία ημέρα, κατά τη γνώμη μου, η οποία θα πιστεύω θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, γιατί τέτοια παιχνίδια είναι μεγάλες γιορτές. Ναι. Και είναι και μία ευκαιρία για όλο τον κόσμο να δει live το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, είναι και πάρα πολύ λάτρης άλλωστε και της Μπόκα και του αργεντίνικου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Θα προσελκύσει. Ναι, πόσο μάλλον, αυτό ακριβώς, πόσο μάλλον ότι το αργεντίνικο ποδόσφαιρο θα το παίξει Μπόκα Τζούνιορ. Ναι, ένας από τους κυριότερους πρεσβευτές της της χώρας του Ταγκό. Δεν ξέρω σε τι γνωρίζετε, το παρακολουθείτε, κάνατε και πάρα πολλές ομιλίες. Εντάξει, δεν είναι νομίζω η ομάδα εκείνη που ήταν το 2009, όπως φυσικά και ο Άρης δεν είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν το 2009. Ναι. Αλλά ήταν, έρχονται ως πρωταθλητές, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Και έχουν αλλάξει και οι εποχές από τότε. Mm. Και πάρα πολλές ομάδες στην Αργεντινή πλέον έχουν πάρα πολύ μικρούς σε ηλικία παίχτες. Ναι. Mm-hmm. Άρα θα είναι... Στηρίζονται βέβαια στα βασικά τους ονόματα, αλλά υποστηρίζουν πάρα πολύ τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή και μια καλή ευκαιρία να δούμε τη νέα φουρνιά που έρχεται έτσι, από ακριβώς. Πίσω πραγματικά. Γιατί έτσι, είναι και αυτές οι ομάδες, για να ξέρει και ο κόσμος, έχουν στο ρόστερ τους πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Μπορεί να ξεπερνά και τον αριθμό των 30. Ναι. Ναι, έχετε και για να παίξεις φυσικά στην Μπόκα θα πρέπει... Να έχεις τα ηχέγγυα, έτσι δεν είναι, και τις προϋποθέσεις για να παίξεις αυτή την ομάδα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, από πλευράς Άρη, πώς ήταν η συνεργασία για αυτή την... Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό ξεκίνησε από μια κουβέντα που είχα εγώ με τον κύριο Μυροφορίδη, mm-hmm. Όσον αφορά σαν μια ιδέα. Ναι. Και καταφέραμε αυτή την ιδέα να την κάνουμε πράξη. Βέβαια, μέσα από όλο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ομάδας που ήταν συνεργάσιμο σε όλα. Mm-hmm. Και τον κύριο Μεροφορίδη βασικά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τελειώνουμε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες, πινελιές θα έλεγα εγώ, ναι. Για να ολοκληρωθεί όλο το παζλ. Ναι. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά και στο οργανωτικό κομμάτι όλες αυτές τις μέρες μέχρι την άφιξη της ομάδας για να πάνε όλα καλά, η φιλοξενία πρέπει να είναι όπως αρμόζει βεβαίως. Το όνομα της Μπόκα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες που αυτή τη στιγμή τρέχουν οι άνθρωποι του Άρη και ο κύριος Μυροφορίδης και ο πρόεδρος, mm-hmm. για να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Και πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τη σημασία που έχει και για τον Άρη και για την πόλη, νομίζω ολόκληρη και για την Ελλάδα, αυτό το φιλικό. Με έναν μύθο πραγματικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο ερχομός της Μπόκα, αυτό το φιλικό, και αν όλα πάνε καλά, που πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα ανοίξει ενδεχομένως το δρόμο, κύριε Στήλα, στον Άρη, να μπορεί να χτυπάει πιο εύκολα την πόρτα ευρωπαϊκών ή ομάδων από τη Λατινική Αμερική για να έρχονται για φιλικά στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς πάνω σε αυτό το πλάνο αποσκοπούμε, γι' αυτό και προσπαθήσαμε και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά ώστε να έρθει η Μπόκα Τζούνιορ στη Θεσσαλονίκη και να κάνει το φιλικό με τον Άρη, ώστε μέσα από όλο αυτό να μπορέσουμε να κερδίσουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Σωστά. Θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Ναι. Πιστέψτε με. Ναι. Βέβαια. Είναι πολύ καλό να έχεις μια ομάδα, να έχεις σχέσεις, καλές σχέσεις με ένα τέτοιο σύλλογο, διότι... κακά τα ψέματα, δεν αποκλείεται και σε επίπεδο παικτών να υπάρχει μια συνεργασία στο απότερο. Βέβαια, γιατί βέβαια, η Μπόκα διαθέτει ποδοσφαιριστές, ο οποίος δανείζει δεξιά και αριστερά σε πάρα πολλούς συλλόγους. Βέβαια, βέβαια. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα εργαστούμε, εφόσον έρθουν και οι άνθρωποι της Μπόκα εδώ, θα γίνουν τα απαραίτητα ραντεβού και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και σε αυτό. Εκτός από την ομάδα, την αποστολή, τον προπονητή κτλ., θα έρθουν και διοικητικά στελέχη. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Άρα προγραμματίζεται, φαντάζομαι και κάποιες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις με κάποια επίσημα δείπνα, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια. Άρα δεν έχουμε κάποια εκκρεμότητα. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς. Είμαστε πλέον σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες πινελιές, όπως μας είπατε, για τον ερχομό της Μπόκα Τζούνιορ στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, περιμένει να βγουν και τα εισιτήρια για να γίνουν ανάρπαστα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε εσείς, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ευκαιρία μέσα από όλα αυτά που βιώνουμε σαν χώρα, γιατί δεν είμαστε και στις καλύτερες συνθήκες, έτσι δεν είναι, να λέμε και την αλήθεια. Ναι. Είναι όμως μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια τεράστια γιορτή. Ναι. Πιστεύω ότι και ο Άρης το έχει ανάγκη αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο απόλυτο και θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι και ο Άρης. Θα διαφωνήσω, συγγνώμη, σας διακόψω με κάποιους που λένε ότι. Τι θέλει τώρα ο Άρης, δεν βλέπει, είναι στη Football League, ο στόχος του είναι να ανέβει. Τι θέλει τώρα και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, λένε κάποιοι, να φέρει την Μπόκα. Εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος με αυτή την άποψη. Εγώ θα σας πω μόνο την άποψή μου. Η άποψή μου γενικά για το ποδόσφαιρο έχει ως εξής. Μπορεί μέσα στο γήπεδο
να παίζουν μπάλα 11 ποδοσφαιριστές, αλλά ο 12ος παίκτης που είναι ο κόσμος είναι ο καλύτερος όλων. Ναι. Διότι το ποδόσφαιρο μπορεί να παίζεται με τα πόδια, αλλά η ψυχολογία μπορεί να φτάσει ένα ποδοσφαιριστή στο 1000% της απόδοσης του. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και είναι επίσης ένα άλλο πολύ θετικό που μπορεί να προκύψει από αυτή τη σύγκρουση με την Μπόκα, από αυτό το φιλικό, έστω και φιλικό με την αργεντίνικη ομάδα, να ωφεληθεί πάρα πολύ η ομάδα ίδια ο Άρης, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές. Πολλοί από αυτούς, εντάξει, οι περισσότεροι σχεδόν όλοι δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ένα τέτοιο αντίπαλο τέτοιου βεληνικούς. Η ψυχολογία είναι το α και το ω για μένα προσωπικά όσον αφορά τη λέξη ποδόσφαιρο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και οι προπονητές πιστεύω ότι κοιτάνε να πάρουν πρώτα την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών τους για να έχουν το 100% από τους παίκτες. Σωστά. Σίγουρα παίζει ρόλο βέβαια και το ταλέντο και όλο το υπόλοιπο, αλλά η ψυχολογία είναι ένα κομμάτι το οποίο όταν θα το έχεις στα ύψη θα δίνεις και το 100% κάθε φορά που αγωνίζεσαι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Μάλιστα. Άρα μετράμε αντίστροφα πλέον για την άφηξή τους στις 25 του μήνα. Σε 10 μέρες δηλαδή θα είναι εδώ με το καλό στη Θεσσαλονίκη. Θα αφηχθούν μέσω Αθηνών, έτσι δεν είναι? Από Ρώμη, Αθήνα, μέσω Αθηνών. Και την επόμενη μέρα του αγώνα αμέσως θα πρέπει να επιστρέψουν γιατί έχουν υποχρεώσεις για το πρωτάθλημά τους. Βεβαίως. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, κύριε Στήλα, και συγχαρητήρια για το κλείσιμο αυτού του πολύ σπουδαίου φιλικού. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.